Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Κοντά σας η πρωινή επισκόπηση, η ζωντανή καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής των Ελλήνων. Καλημέρα Λουκία. Καλημέρα Λάμπρο, καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους. 80 ακόμα συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους από τον κορονοϊό ενώ διασυλληνωμένοι στι ΜΕΘ νοσηλεύονται 536 ασθενεί. Τα πράγματα εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ δύσκολα. 3.869 ήταν τα νέα κρούσματα, τα χθεσινά νέα κρούσματα. 862 από αυτά ήταν στην Αττική, όπω είδαμε. Και στην Ανατολική Αττική ήταν 98%, στο Βόρειο τομέα των Αθηνών 122%, στη Δυτική Αττική 34%, στο Δυτικό τομέα των Αθηνών 101%, ενώ στον Κεντρικό τομέα 302% ήταν τα κρούσματα, στον Πειραιά 109% και στα νησιά 6%. Μάλιστα. Την ίδια ώρα στο κόκκινο παραμένει η Θεσσαλονίκη με 691 κρούσματα, η Λάρισα με 176%, η Μαγνησία με 125%, και τα τρίκαλα με 65. Ναι, και η συνεχή αύξηση των κρουσμάτων, από ό,τι βλέπουμε, φέρνει στο τραπέζι μια νέα συζήτηση για νέα μέτρα. Ποια θα είναι αυτά, θα δούμε. Ενδεχομένω, μπορούμε να περάσουμε στα πρότυπα Γαλλία, σε αυτό που είπε ο Μακρόν, όσον αφορά του άνω των 65. Στην Αυστρία, γιατί σφίγγει ο κλειό σε όλη την Ευρώπη. Ναι, στην Αυστρία είδαμε τους. ότι επιβλήθηκε lockdown στου ανεμβολίαστους. του. Και στην Αυστρία και στη Γερμανία σήμερα αναμένεται να ανακοινώσουν μέτρα. Και το γεγονό ότι μεταξύ των ασθενών, που, των 536 που νοσηλεύονται, οι 446 είναι ανεμβολίαστοι, το 83% δηλαδή, ε, σημαίνει κάτι γι' αυτό και συζητούνται και τα μέτρα για του ανεμβολίαστους και η καμπάνια για να πιστούν να εμβολιαστούν. Ανάμεσα στα μέτρα τώρα, εξετάζεται η μείωση τη χωρητικότητα και σε άλλου χώρου πλην το σούπερ μάρκετ, όπω η εστίαση και η ψυχαγωγία, η επαναφορά τη τηλεργασία, η θέσπιση κλιμακωτού ωραρίου προσέλευση στο δημόσιο το οποίο θα ρέωνε τα δρομολόγια στα μέσα μαζική μεταφορά, γι' αυτό γίνεται. Η χρήση τη μάσκα σε ανοιχτού χώρου και διπλή μάσκα στα μέσα. Διπλή μάσκα και στα μέσα μαζική μεταφορά. Πώ ναι. θα γίνει αυτό, βέβαια, πρακτικά, με ποιο θα εξετάζει αν Και ποιο θα ελέγχει αν όντω η μάσκα είναι διπλή ή όχι. Και είσοδο με τεστ στα σούπερ μάρκετ για όσου δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Αυτά από το μέτωπο του κορονοϊού. Και να πάμε τώρα στα... τη Βουλή και στην συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή, η οποία εγκρίθηκε στην συζήτηση Παρασκευή. Εγκρίθηκε λοιπόν α, ακριβώς από την Ολομέλεια της Βουλής. Ε, υπερτάχθηκαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ κατάτάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η οποία επανέφερε την πρότασή της για διεύρυνση της έρευνας από το 2015 έναντι του 2019 που ζητούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Τσίπρας, κάλεσε την κυβέρνηση να μην παρέμβει στο αντικείμενο της εξεταστικής. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει να Διερευνηθεί μόνο η περίοδος διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα ζητήσουμε δεύτερη εξεταστική, είπε ο κύριο Τσίπρας. Και να θυμίσουμε ότι η εξεταστική αφορά την διερεύνηση της επιχείρησης πολιτικής χειραγώγησης, της κοινής γνώμης, ευτελισμό των θεσμών και κατασπατάληση δημοσίου χρήματος. Να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ σε αυτό το σημείο. Για καθεστώ φαυλοκρατία, εξόφθαλμο αλυσβερήση με μέσα ενημέρωση, εταιρείε δημοσκοπήσεων και κάθε γαλάζιο παιδί, έκανε λόγο Αλέξης Τσίπρας. ο Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριο Τσίπρα μίλησε για πανδημία απευθεία αναθέσεων και ανήθικη συμπεριφορά Μιτσοτάκη, υπογραμμίζοντα πω το θέμα δεν είναι μόνο νομικό και ποινικό, αλλά κυρίω ηθικό. Η ελληνική κοινωνία θα ανεχθεί αυτή την ανήθικη συμπεριφορά του κύριου Μιτσοτάκη, που είναι δυο φορέ ανήθικη. Γιατί όλα αυτά δεν τα έκανε το 16 το 18, όπως ο Κούλτς, τα έκανε την περίοδο της πανδημίας <σχυλίδι> και με πρόσχημα την πανδημία. <σχυλίδι> Τι έκανε ο κ. Μητσοτάκης, αποφάσιζε να αφήνει τα νοσοκομεία δίχως επάρκεια σε γιατρούς και νοσηλευτέ και δίχως επάρκεια σε κλίνες μεθ, όπως έλεγε ο, κ. Δεν θα ρίξουμε λεφτά σε μαύρη τρύπα, να φτιάξουμε μονάδε θεατρική θεραπεία. Αποφάσισε λοιπόν να αφήνει χωρί επαρκή χρηματοδότηση το Εθνικό Σύστημα Υγεία, αλλά την ίδια ώρα έδινε ένα πακτολό χρημάτων, λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων. Γιατί? Για να φτιάξει ένα καθεστώς τα μέσα ενημέρωσης. Για να έχει τα μέσα ενημέρωση να τον λιβανίζουν. Για μία ακόμη φορά, ο αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση εγκάλεσε την κυβέρνηση ότι απέτυχε στη διαχείριση τη πανδημία και στο θέμα τη αύξηση των κρουσμάτων, αλλά και στο θέμα του εμβολιασμού. Δημιουργήσατε την αίσθηση και συνεχίζετε τη χαλαρότητα και συνεχίζετε να μιλάτε για πανδημία ανεμβολίαστων. Συνεχίζοντα να δίνετε το μήνυμα στου συμπολίτε μα, στου εμβολιασμένου, όλου εμά, ότι δεν τρέχει τίποτα. Βγείτε έξω χωρί μάσκε. Δεν μπορείτε λοιπόν πια να αλλάξετε μια εικόνα η οποία είναι οδυνηρή για τους πολίτες. Ο κόσμος σας έχει πάρει χαμπάρι και η πτώση σας θα είναι αναπόφευκτη. Και αφού δεν μπορείτε να αποφύγετε το μοιραίο, φροντίστε τουλάχιστον με τη στάση σας να αποφύγουμε το μοιραίο για τη ζωή και την ελληνική κοινωνία, για την ανθρώπινη ζωή. Απαντώντα, ο Υπουργό Επικρατεία Γιώργο Γεραπετρίτη χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του ΣΥΡΙΖΑ ω δείγμα πολιτικού καιροσκοπισμού και πρόσθεσε ότι το ζήτημα είναι απολύτω έολο, ενώ κάλεσε τον κύριο Τσίπρα να μην κινδυνολογεί. Όλε οι χώρε τη Ευρώπη, όλε, μηδενία εξαιρουμένη, σα προκαλώ να μου βρείτε μία χώρα. Έκαναν ανάλογε εκστρατείε ενημέρωση του κοινού για τον εμβολιασμό. Όλε. Δεν υπάρχει ούτε μία. Ξέρετε κάτι ενδιαφέρον. Σε καμία χώρα δεν ετέθη το ζήτημα αυτό. Σε καμία. Ναι ή όχι στην ενημέρωση του κοινού για τον εμβολιασμό και για την προστασία από την νόσηση. Ναι ή όχι. Αλλά μια φορά κατηγορηματικά. Άκουσα, θέλω να σας πω, όχι με ενόχληση αλλά με πραγματική απορία, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μας μέμφεται γιατί λέγατε ότι το εμβόλιο σώζει ενώ σήμερα εμβολιασμένοι νοσούν. Αλήθεια το σκεφτήκατε αυτό πριν το πείτε. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει σήμερα να κινδυνολογούμε σε ό,τι αφορά τη χρήση του εμβολίου για τους εμβολιασμένου. Τέλο, επεσήμανε ότι η τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα περισσότερο αφορούσε στο γιατί δεν χρηματοδοτήθηκε ένα συγκεκριμένο έντυπο, το ντοκουμέντο. Ενώ πρόσθεσε ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι παρούσα στην εξεταστική. Σήμερα αισθάνομαι ότι βρισκόμαστε για να υποστηρίξουμε στην πραγματικότητα ένα και μόνο πράγμα. Το πόσο άδικη ήταν η κατανομή, που νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι έπρεπε να γίνει, η καμπάνια ενημέρωσης, επειδή δεν έλαβε χρηματοδότηση τον το, το ντοκουμέντο. Αυτό ακούμε σήμερα. Συνέχεια ακούμε γιατί δεν πήρε χρήματα τον ντοκουμέντο. Επέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο είναι υπερφερόμενο, υπέρ τη διαφάνεια, επέλεξε να ελέγξει μόνο τη δική μα περίοδο. Για τη δική του δεν το θέλουμε, να μην ασχοληθούμε. Για τον λόγο αυτό, επειδή ακριβώ είναι διατυπωμένη, ουσιαστικά προεξοφλώντα το αποτέλεσμα, η πρόταση δεν μπορεί να γίνει δεκτή από την, πτέρυγα τη Νέα Δημοκρατία. Θα κληθούν όλοι οι μάρτυρε οι οποίοι πρέπει να κληθούν από όλα τα χρονικά, από όλου του χρονικού ορίζοντε. Θα υπάρχει μια πλήρη διαλεύκανση όπω την επιθυμούμε όλοι. Θέμα λειτουργία τη Δημοκρατία από τον τρόπο που πολιτεύονται Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ έθεσε ο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κινήματο Αλλαγή, Κώστας Σκανδαλίδη, ο οποίο σημείωσε ότι από θέσει αρχή το κόμμα του είναι υπέρ τη σύσταση τη Εξεταστική Επιτροπή. Θα συμβάλλουμε όπω πάντα στην αναζήτηση τη αλήθεια, χωρί συμβιβασμού και υπεκφυγέ. Για εμά, δηλαδή, η διαφθορά και η διαπλοκή δεν έχουν χρώμα, η πολιτική ταυτότητα είναι μια παθογένεια οριζόντια και διάχυτη. Η βασική αιτία για το βάθεμα τη απόσταση ανάμεσα στον πολίτη και στην πολιτική. Για την, για την απώλεια εμπιστοσύνη στη δημοκρατία. Για στημένο και αποκρουστικό καυγά Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο ο Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα. Ενώ αναφερόμενο στην πανδημία τη χαρακτήρισε πανδημία νόσηση των εμβολιασμένων, την οποία η κυβέρνηση αποκρύπτει για να καλύψει τι ευθύνε τη και την έλλειψη ενίσχυση του Εθνικού Συστήματο Υγεία. Εμεί, όπω έχουμε ήδη πει, θα ψηφίσουμε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση Εξεταστική Επιτροπή χωρίς αυτό να σημαίνει πως έχουμε αυταπάτες ότι μπορεί να προκύψει και κάτι θετικό από αυτή. Και δεν έχουμε αυταπάτες γιατί εκτός όλων των άλλων θυμόμαστε πολύ καλά και την τύχη που είχε η τροπολογία του ΚΚΕ πριν 1,5 χρόνο η οποία αντιμετώπιζε αρκετά από τα θέματα που θέτει η πρόταση για σύσταση εξεταστική επιτροπή σήμερα. Ο πρόεδρο τη ελληνική λύση, Κυριάκο Βελόπουλο, επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία για εχθροπάθεια με τι εξεταστικέ, αφού στο παρελθόν δεν αποδέχτηκε τι προτάσει του κόμματό του για τα Σκόπια, για την τραγωδία στο μάτι και για την οικονομία επί Βαρουφάκη. Σα κάναμε πρόταση εξεταστική για την προδοτική συμφωνία των Σκοπίων, δεν τη φέρατε ποτέ. Σα κάναμε για το μάτι, δεν τη φέρατε ποτέ. Σα κάναμε για τα 100 δι του βαρυφάκι που έλεγαν οι δικοί σα, κύριε Γεραπετρίτη, οι βουλευτέ και οι υπουργοί στα κανάλια. Δεν φέρατε ποτέ μια εξεταστική. Ποια είναι η σύμπτωση σε όλε αυτέ τι εξεταστικέ επιτροπέ, Ξέρετε, Ότι όλε αφορούν τον ΣΥΡΙΖΑ που θα συγκυβερνήσετε. Υπέρ τη σύσταση εξεταστική επιτροπή, τάχθηκε εκ μέρου του ΜΕΡΑ25 και ο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματο, Κλέον Γρηγοριάδη, επισημένοντα τα εξή. Ναι, να ανοίξει, κύριε Πρόεδρε, ο φάκελο των μέσων μαζική αποβλάκωση ή εξαπάτηση στη Βουλή, αλλά για να λυθεί το πρόβλημα και να υπάρξει ελπίδα δημοκρατική ενημέρωση, απαιτείται, απαιτείται άμεση κατάργηση του σημερινού καθεστώτο του ιδιοκτησιακού όλων αυτών των μέσων. Ο κύριο Κουτσούμπα έθεσε θέμα για κομματικέ προσλήψει στο λιμάνι του Πειραιά και στην Κόσκο. Στην κουντουριό του στεγάζεται το γραφείο του Υφυπουργού Εμπορική Ναυτιλία Κώστα Κατσαφάδου. Και αν ακολουθήσουμε τη διαδρομή της διαπλοκής που γράφεται στον τύπο, βλέπουμε όλο συμπτωματικός ότι ο περέιτον μάνατζερ στο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά, στον ΣΕΠ ΑΕ, είναι κάποιος ονόματι Νίκος Κατσαφάδος. Ενώ διευθυντής προσωπικού στη θηγατρική της Κόσκο, Διπορτ, είναι επίσης κάποιος Μιχάλης Κατσαφάδος. Καταθέτω για τα πρακτικά και τα σχετικά δημοσιεύματα με τα στοιχεία, για να ελέγξετε και κάποια στιγμή να μας απαντήσετε για τις συνωνυμίες, γιατί πολλοί κατσαφάδι μαζεύονται. Στο σημείο αυτό να καλωσορίσουμε στο στούντιο τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην ΑΛΦΑ Αθήνα, τον κύριο Χριστόφορο Βερναρδάκη. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Καλή σας μέρα, καλή δουλειά και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Και να κάνω μια σύνδεση, μια γέφυρα ανάμεσα στο βίντεο που παρακολουθήσαμε και στον, στην πανδημία που είναι και το βασικό το πρώτο θέμα. Και να ξεκινήσω από το ερώτημα του κ. Γεραπετρίτη. Ναι ή όχι στην ενημέρωση για τον κορονοϊό. Προφανώ, ναι. Ναι, στην ενημέρωση δεν τίθεται θέμα. Αλλά νομίζω ότι το αντικείμενο τη εξεταστική δεν είναι αυτό. Το αντικείμενο τη εξεταστική είναι αν, ε, αν υπάρχουν αδιαφανεί διαδικασίε διαχείριση του δημόσιου χρήματο. Αυτό είναι το ερώτημα. Ε, ε, άκουσα και το γύρο για Πετρίτη, λέει σε όλε τι χώρε έγιναν. Ναι, σε όλε τι χώρε έγιναν, αλλά το κάνουν δημόσιοι οργανισμοί. Δεν το αναθέτουν σε ιδιωτική διαφημιστική εταιρεία η οποία κατόπιν κατανέμει τα κονδύλια με κάποια κριτήρια αδιαφανή στα μέσα ενημέρωση και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο προφανώ η εφημερίδα στην οποία αναφέρεται. Είναι και το γεγονό ότι έχουμε πλήστε όσε περιπτώσει άνισων και περίεργων χρηματοδοτήσεων. Έχουμε χρηματοδοτήσει, παίρνουν χάρη, σε site τα οποία δεν, δεν υπάρχουν, δεν υπήρχαν. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα τα, θα τα βρει, θα τα δει, θα τα μελετήσει η εξεταστική. Δεν είναι να, να κάνουμε εικασίε, νομίζω ότι πολλά πράγματα έχουν καταγραφεί. Αλλά α κάνει και η εξεταστική πια τη δική τη εκτίμηση και αξιολόγηση αυτών των, των στοιχείων. Γιατί τελικά δεν πήγαμε σε διεύρυνση του χρονικού πλαισίου από το 2015. Κοιτάξτε, αυτό είναι πολύ σωστά δεν πήγαμε. Διότι και πολύ σωστά θα έλεγα και ο κ. Γεραπετρίτης ως έμπειρος νομικός το απέφυγε. Διότι με τη συνταγματική αναθεώρηση την οποία κάναμε δώσαμε το δικαίωμα στην αντιπολίτευση εφόσον βεβαίως έχει τις απαιτούμενες ψήφους να προκαλέσει εξεταστική επιτροπή. Αν αυτό το δικαίωμα κάθε φορά που μια αντιπολίτευση, οποιαδήποτε αντιπολίτευση, το θέτει και έρχεται η πλειοψηφία η οποία μπορεί να αλλάξει το πεδίο της έρευνας, τη χρονική της διάρκεια κτλ. τότε μιλάμε για έναν εκφυλισμό της συνταγματική διάταξης αυτής. Επομένω, πολύ σωστά η Νέα Δημοκρατία το απέφυγε αυτό, αυτό το, το, αυτό το λίστημα. Ε, εάν υπάρχει πρόταση για άλλη εξεταστική επιτροπή, προφανώ πρέπει να κατατεθεί και, και έτσι πρέπει να γίνεται. Αλλά πρέπει να έχει ένα σκεπτικό και ένα Άρα, αντικείμενο. Ότι αυτό θα έπρεπε να γίνει, να έχει υπάρξει Κοιτάξτε, πρόταση η... για δεύτερη εξεταστική ενδεχομένω. Ναι, αλλά πρέπει να ακολουθεί η κανονική θεσμική οδό. Δεν μπορεί δηλαδή όταν καταθέτει ένα κόμμα και μία, μία μειοψηφία κοινοβουλευτική, καταθέτει μία πρόταση συγκεκριμένη με, ένα, με μία αρχή μέση και τέλο, να έρχεται η πλειοψηφία. Μα, και, να, το αλλοιώνει. Θα, κάνει η, για η να πλειοψηφία, θα καταθέσει, η πλειοψηφία θα καταθέσει, ας πούμε, αν mm. θέλει, μπορεί να καταθέσει μια δική της πρόταση ε, για μια άλλη εξεταστική επιτροπή. Με το ίδιο αντικείμενο όμω. Οποία... όμως. Πιθανότατα, με το ίδιο αντικείμενο. Η γνώμη δική μου τώρα, μια που μιλάμε γενικότερα, ε, με το ίδιο αντικείμενο, βεβαίω. Μπορεί να το καταθέσει με το ίδιο αντικείμενο και να διευρύνει, παραδείγματο χάρη, την, την τη χρονική, το, το, το χρονικό, χρονικό, χρονικό περίοδο. Κλέση. Το άλλο θα ήταν ένα θεσμικό. Δεν μιλάω για την ουσία, μιλάω για τη θεσμική διαχείριση. Το άλλο θα ήταν μία, μία να σας το πω, ένας, ένας, μικρός εξευτελισμός, της συνταγματικής διάταξης, την οποία ψηφίσαμε πριν από λίγους μήνες. Και ξαναλέω, πολύ ορθώς το χειρίστηκε ο κ. Γεραπετρίτη αυτό το θέμα και η κυβέρνηση βεβαίω. Εάν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, που είναι άλλο, 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 άλλο θέμα συζήτηση, θα πρέπει να κατατεθεί μια καινούργια πρόταση. Τώρα, επί τη ουσία, η δική μου αίσθηση είναι ότι αυτό το ζήτημα τη διαφάνεια, ε, χρηματοδοτήσεων μέσω ενημέρωση τριγωνικών συναλλαγών πάση φύσεω είναι ένα μόνιμο πρόβλημα. Το συζητάμε πολλά χρόνια τώρα. Δηλαδή, μια καλή ευκαιρία θα ήταν στην πνουσία, για να πω κι εγώ <χω> μια ιδέα. Μόνιμα ακούγεται. Θα ήταν. Άρα... μόνιμα ακούγεται. Μόνιμα βεβαίως. ακούγεται. Και υπήρχαν, αλλά υπήρχανε... δεν και υπήρχαν περίοδοι που είχε οξυνθεί πάρα, πάρα πολύ αυτή η συζήτηση. Ήταν στο επίκεντρο, θα θυμάστε μόνο το θέμα των ραδιοτηλεπτικών μετρήσεων για να σας θυμίσω μόνο αυτή την, 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 περίπτωση. Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να πάμε σε πολύ πιο διευρυμένη ε, επιτροπή, ας πούμε, δηλαδή ε, εξεταστική περίοδο. Θα έπρεπε να πάμε διευρυμένη πιθανώς... Είναι χρονικά. Χρονικά, ναι. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πάμε, ξέρω εγώ, πιθανώς για το 2000 και μετά. Να, να ελέγξουμε δηλαδή πώς δημιουργήθηκαν επιχειρήσεις τύπου, πώς έκλεισαν, δεδομένου μάλιστα ότι έχουμε και ένα μείζον ζήτημα πια και στις επιχειρήσεις τύπου με συρρυκνώσει, με, με απολύσει, με κλεισίματα. Αλλά όλα αυτά έγιναν όμω, δεν έγιναν εν κενό. Έγιναν, α πούμε, σε αυτό που ονομάστηκε ήδη από την, από την περίοδο του 2000, ονομάστηκε διαπλοκή. Διαπλοκή, διαχείριση δημόσιου χρήματο και τον καθεξή. Και επειδή είναι ένα ζήτημα δημοκρατία, κατά τη γνώμη τη δική μου, αν θέλαμε να το θέσουμε και να το συζητήσουμε σε, σε μια πολύ σοβαρή βάση και να μην είναι πομφόλιγε προεκλογικού ή, ή, ή κομματικού χαρακτήρα, θα έπρεπε. Και να αποφύγουμε, αν θέλετε, και την, και την κομματική διάσταση το δικό σου, το δικό μου, το δικό του κτλ. Όλη η περίοδος, από το 2000, μια εικοσαετία, 20 να, δούμε, να δούμε τι έχει συμβεί σε αυτόν το, αυτό το, το, το κρίσιμο χώρο δημοκρατίας και μέσων ενημέρωσης. Είναι κομβικό σημείο. Κομβικό αυτό, θα το, βέβαια. Αυτό. Να περάσουμε τώρα στα της πανδημίας καθαρά και να σας ρωτήσω αν ε, θα στηρίξετε τυχόν ε, μέτρα για περαιτέρω περιορισμό των ανεβολίαστων, κάτι που συζητείτε. Κοιτάξτε, η γνώμη δική μα είναι ότι δεν έχουμε πανδημία μόνο των ανεμβολιαστών. Έχουμε πανδημία. Και στην πανδημία χρειάζεται να πάρθουν μέτρα. Είναι σαφέ. Και τα μέτρα δεν μπορεί να είναι μία ε, μίας κατηγορία. Ε, πρέπει να είναι συνολικά και πρέπει να είναι μέτρα καθολικής, καθολικών υποδομών, θα έλεγα. Έτσι, δηλαδή, σήμερα, παραδείγματο χάρη, τα ρεπορτά σα, οι ειδήσει, αναφέρουν ότι το σύστημα υγεία βρίσκεται στα όρια του. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο ας πούμε πρέπει να περάσει έτσι. Δηλαδή, το πρώτο μέτρο που θα έπρεπε οπωσδήποτε να συζητήσουμε, και δεν, δεν βλέπουμε να γίνεται, είναι μια τεράστια ενίσχυση αυτή τη στιγμή των υποδομών και, των, και του ανθρώπινου δυναμικού στο εθνικό σύστημα υγεία. Αυτό είναι σαφέ. Επίση, η πανδημία δεν είναι μονομερέ πρόβλημα. Η πανδημία αφορά πια και άλλε ασθένειε. Εδώ, ακούμε ότι θα αναγκαστούν ή αναγκάζονται νοσοκομεία να κάνουν επιλογέ. Αν δηλαδή ένα καρκινοπαθής αυτή τη στιγμή χρειάζεται να κάνει μια εγχείρηση, είναι αμφίβολο αν θα μπορέσει να, 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 να τον υποδεχθεί το Εθνικό Σύστημα Υγεία και άλλε ασθένειες. Νομίζω ότι το, το, το γνωρίζουμε όλοι. Επομένω, ένα πρώτο πράγμα, ένα πρώτο μέτρο το οποίο. Δεν είναι τώρα να περιορίσει ε, την κυκλοφορία ή την είσοδο στα καταστήματα. Μην ξεκινήσουμε από εκεί. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι, είναι τρέλα. Το από την το άλλη, όμως, όσοι κάνουμε. έχουν εμβολιαστεί λένε και δικαίω ότι γιατί να ανακλειστώ εγώ στο σπίτι από τη στιγμή που δεν έχω εμβολιαστεί. Προφανώ. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ξεκινήσουμε από μέτρα ενημέρωση, από μέτρα επιτάχυνση του εθνικού συστήματο υγεία, από μέτρα διαφάνεια, από, από καμπάνια για τον εμβολιασμό. και πρέπει να, Αλλά να είναι και σαφέ επίση. Αλλά πρέπει να γνωρίζουμε κιόλα να γνωρίζει η κοινωνία, όχι εμεί. Εμεί τα γνωρίζουμε κατά κάποιον τρόπο. Αλλά πρέπει να γνωρίζει και η κοινωνία ότι το εμβόλιο είναι ένα εργαλείο πολύ σοβαρό, απαραίτητο. Δεν είναι όμω μόνο αυτό. Πρέπει να εισάγουμε και άλλε και άλλου εξοπλισμού στο Εθνικό Σύστημα Υγεία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να στηρίξουμε τι επιχειρήσει, τι οποίε ενδεχομένω θα επιβάλλουμε μέτρα στήριξη. Σε αυτή τη στιγμή, τι γίνεται στην εστίαση, Έχει μεταφερθεί η ευθύνη, αν θέλετε, τη δημόσια υγεία σε ανθρώπου οι οποίοι δουλεύουν εκεί. που έχουν με... απεργούν κιόλα. Και με αμφίβολη, αν θέλετε, δηλαδή μπαίνετε σε μαγαζιά, μιλάτε. Ας πούμε. Φαντάζομαι ότι όλοι έχουν αυτό το ίδιο πρόβλημα. Ας πούμε, ε, Προφανώ δεν μπορεί να ξεκινήσει από το να πει ότι το μαγαζί ας πούμε, θα πρέπει να είναι. Είναι κλειστό ή να κάνει ε, κατασταλτικούς ελέγχους Θα το κάνει και αυτό πιθανώς για τη δική του, αλλά δεν μπορεί να είναι η αρχή. Η αρχή, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι πρέπει να πάμε σε μια πολύ συμφωνημένη αναγνώριση ότι έχουμε ένα έκτακτο, μια έκτακτη συνθήκη που απαιτεί ριζική ε, εκβάθρον ε, ενίσχυση του εθνικού συστήματο υγεία. Αυτό σημαίνει προσλήψη σε γιατρού. Προσλήψει σε νοσηλευτικό προσωπικό, ε, ε, στελέχωση των ΜΕΘ, α πούμε, οι οποίε ε, ε, αυτή τη στιγμή λειτουργούν. Έχουμε κάνει δωρεέ, αβουλή, α πούμε. Πολλοί αυτοί πρέπει να έχουν μια εξειδίκευση όμω για να μπορούν και να αντιμετωπίσουν άλλα Χρειάζεται μια πανστρατιά ακριβώ. Για εδώ μία... μακροπρόθεσμα. Πιθανώ επιτάξει, α πούμε, στον ιδιωτών γιατρών ή κοινωνικών. Εσεί είστε υπέρ των επιτάξεων, γιατί βλέπουμε ότι οι ιδιώτε γιατροί ακόμα δεν έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα τη κυβέρνηση. Εγώ θα έλεγα ότι θα είναι ένα μέτρο το οποίο δεν το γνωρίζω το πρόβλημα. Στη διαχείριση των οικονομικών και των δεδομένων. Θα έλεγα όμω ότι σε συνθήκε μεγάλη κρίση είναι και αυτό ένα εργαλείο το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Ε, αλλά α ξεκινήσουμε καταρχήν από, το, από την ενίσχυση του δημόσιου συστήματο υγεία, που μέχρι στιγμή έχει μείνει πίσω. Εδώ βρισκόμαστε ακόμα σε, σε προθύστερα στάδια στη, στη δημόσια συζήτηση και στη, και στη διαχείριση. Δηλαδή, δεν μπορώ να συζητήσω κατά κάποιον τρόπο μια πολιτική η οποία το εμβόλιο το κάνει εργαλείο διαχωρισμού ε, των πολιτών. <Ρε> το βάρος... το εμβόλιο είναι επιστημονικό εργαλείο για την αντιμετώπιση τη πανδημία. Αλλά το βάρο είναι... πέφτει στου ανεμβολία του γιατί βάσει των στοιχείων το 83% πρέπει... στη ΣΜΕΘ είναι Άρα θα πρέπει, της της Άρα θα πρέπει να του ενημερώσουμε, θα πρέπει να κάνουμε καμπάνια ενημέρωση που λέγεται. <Ρεβαια> <Ρεβαια> και ο κ. εξεταστική μετά πάλι. Όχι, άμα γίνει με όρου διαφάνεια. Κοιτάξτε, ναι, άμα μου δώσετε εμένα τα λεπτά και εγώ τα δίνω σε όπου θέλω, κατά τη δική μου, προφανώ θα έρχετε κι εσεί μια <Ρεβαια> απορία με ποια <Ρεβαια> κριτήρια <Ρεβαια> και <Ρεβαια> πώ διαχειρίζομαι <Ρεβαια> τα χρήματα. <Ρεβαια> και είναι θεμητό αυτό. Αλλά το. το Ευτυχώ το κράτο έχει τα εργαλεία yeah. να έχει διαφάνεια στη διαχείρισή του. Δηλαδή Δεν είναι, πρωτο, δεν είναι πρωτοφανή πράγματα αυτά. Όλε οι χώρε άλλωστε το κάνουν. Πραγματικά, πάντως, όσον αφορά τον εμβολιασμό, πιστεύετε ότι η ενημέρωση είναι το πρόβλημα. Όχι, είναι ευρύτερο το πρόβλημα. Αλλά ξεκινάει και από την ενημέρωση. Κοιτάξτε να δείτε. Ε, πιστεύω ότι αντιμετωπίζουμε ένα σοβαρό πρόβλημα πολιτισμι, πολιτισμικού κεφαλαίου στην, στην Ελλάδα. Δηλαδή, εδώ παρατηρώ τώρα τι τελευταίε μέρε υπάρχει ένα κίνημα άρνηση τη απογραφή. Έτσι. Η απογραφή, όπως ξέρετε, γίνεται το 1828. Ε, δεν ήταν κάποια θεωρία συνωμοσία. Λοιπόν, το γεγονός ότι συζητάμε πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να τα συζητάμε σαν κοινωνία και ότι αυτά τα πράγματα πείθουν και ορισμένου ανθρώπου είναι ένα πρόβλημα. Η πολιτική τάξη πρέπει να το αναγνωρίσει ω τέτοιο όμω. Ω ένα έλλειμμα δημοκρατία, ω ένα έλλειμμα παιδεία, ω ένα έλλειμμα ενημέρωση και να αναγνωρίσει επίσης ότι και η επιστήμη ακόμα θα πρέπει στη δημόσια εκφορά της να έχει μια, μια οριοθέτηση, να, 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 να καταλαβαίνουμε όλοι τι γίνεται. Όχι να χρησιμοποιείται για πολιτικούς λόγους ή για επικοινωνιακά παιχνίδια. Παραδείγματο χάρη υπάρχουν άνθρωποι που έχουν απορίες. Δεν είναι δικαιολογημένες οι απορίες. Το εμβόλιο, παραδείγματος χάρη, είναι ε, ε, ισχυρό για έξι μήνες. Για τέσσερι, για δεκάξι. Ναι, αλλά σε αυτά έχουν απαντήσει οι επιστήμονες. Ναι. Αυτό λοιπόν πρέπει να, το, αυτό πρέπει να το αναδεικνύουμε. Πρέπει να σεβόμαστε την αυτονομία τη έρευνα. Πρέπει να την ενισχύσουμε την, την έρευνα. Εδώ δυστυχώ έχουμε, έχουμε πρακτικέ οι οποίε μα φάνε πίσω. Και αυτέ οι πρακτικέ παράγουν, αν θέλετε, και όλο αυτό ένα κοινωνικό υποσύνολο. Το οποίο, το οποίο, πραγματικά ζει στα όρια, αν θέλετε, του λειτουργικού και κοινωνικού αναλφαβητισμού. Κύριε Βερναδάκη, Έτσι. το ακαταδίωκτο των γιατρών θα το στηρίξετε εσείς, αν προταθεί για να θεσπιστεί. Των γιατρών ποιον, γιατρών, τον... της Επιτροπής. Όχι, των okay. τον, ε, τον, ε, γιατρών στα νοσοκομεία που δέχονται απειλέ, μηνύσεις. Δεν το και προστασία από τις δεν, το το δεν το γνωρίζω το θέμα. Δεν Προφανώ η πρώτη γραμμή θα πρέπει να, 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 να θωρακιστεί. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό και τι ακριβώ υπονοείται με την δεν, δεν, δεν έχω ε, ακούσει ε, Ζούμε σύμψεις. το φαινόμενο αυτό. Ότι δέχονται μηνύσει, οι εισαγγελεί παρεμβαίνουν για να, ε, νομίζω για να μην να την αγωγή. Νομίζω, ε, εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να προστατευτούν οπωσδήποτε. Τώρα, αν μία μέθοδο είναι να θεσπιστεί γενικό ακαταδίωκτο, κοιτάξτε, εγώ με τα ακαταδίωκτα γενικά έχω μια μεγάλη επιφύλαξη. Μια γενική χρήση του ακαταδίωκτου. Διότι ακαταδίωκτο για ποιο πράγμα ακριβώ. Εδώ δηλαδή έχει γίνει μια χρήση. Να, μια κα κακή χρήση. Γίνεται χρήση του ακαταδίωκτου το οποίο είναι γενική εφαρμογή. Δεν, δεν νομίζω ότι είναι. Έγινε καταδίκωτο ξέρω εγώ, για τους υπαλλήλου των τραπεζών. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι σωστό αυτό το πράγμα. Υπάρχουν ευθύνες, ας πούμε. Ή ενδεχομένως να πρέπει να αναζητηθούν οι Ευθύνε. Δεν μπορεί να, να αποκλείεται. Έγινε καταδίκωτο για, για την επιτροπή, των, τις, επι, τις επιτροπές ε, τώρα, για τη διαχείριση της πανδημίας. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι σωστό διότι, διότι στην πραγματικότητα το Ακαταδίωκτο έρχεται να προκαταβάλει μια ενδεχόμενη ας πούμε ε, κακή λειτουργία ας πούμε, της Επιτροπής, διοικητικά, όχι επιστημονικά, έτσι προς Θεού. Αν μιλάμε το Ακαταδίωκτο το επιστημονικό, δηλαδή ότι είναι ασυλία, υπάρχει ασυλία στην, στην επιστημονική άσκηση και τα λοιπά, στην έρευνα και στην εκφορά της γνώμης, προφανώς εννοείται και υπάρχει το καθεστώς της ασυλίας και τη ακαδημαϊκή ασυλία. Αλλά αν εννοούμε όμω ότι έχουμε διοικητικέ πρακτικέ οι οποίε είναι έξω από τι αρμοδιότητε του, τι επιστημονικέ και για τι οποίε θεσπίζουμε ακαταδίκτω, εκεί διαφωνώ. Έτσι, άρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν τη γνωρίζω, γιατί μιλάμε για γιατρού πρώτη γραμμή και πιθανότατα εκεί θα πρέπει να προστατευτούν, α πούμε, ενδεχομένω. Ε, και κρατάω μια επιφύλαξη δεν γνωρίζω το θέμα. Του τόνου τη αντιπολίτευση του έχετε ανεβάσει αρκετά στο θέμα αυτό. Ε, Θεωρείται πλέον ότι είναι το μαλακό υπογάστριο της κυβέρνησης κυβέρνηση στο ζήτημα της πανδημίας. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι το μαλακό υπογάστριο. Αντιθέτως, μάλιστα, εγώ θα έλεγα το ανάποδο, ότι όσο, δηλαδή αν το δει κανεί από την πρόσκαιρη πολιτική διαχείριση, οι, μεγάλες κρίσεις πάντοτε ευνοούν τι κυβερνήσει, αλλά επομένω δεν θα είχαμε λόγο εμείς να... να δημιουργήσουμε μια, να το θεωρήσουμε μαλακό υπογάστριο. Δηλαδή είναι λάθος η, 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 εκτίμηση αυτή. Όμως, άλλωστε και στο θέμα της πανδημίας, έχουμε κάνει, ας πούμε, ε, ε, εκκλήσεις κατά κάποιο τρόπο συνένεσης. Ενδεχομένω έχουν παρεξηγηθεί κιόλα. Δηλαδή, από την πρώτη εποχή όσο, που στηρίχθηκε η Επιστημονική Επιτροπή των Λιμοξιολόγων, από την πρόταση για ενδεχομένω κάποια στιγμή να βλέπουμε ένα κοινό, ένα κοινή αποδοχή υπουργό, υγεία για τη διαχείριση τη πανδημία, από το ζήτημα ότι ίσω ενδεχομένω να πάμε σε μια διευρυμένη και κοινή αποδοχή, α πούμε, επιστημονική ομάδα η οποία να θωρακιστεί με όλη την αυτονομία <Τι> ε, την οποία πρέπει να έχει σαν επιστημονική. Μήπω όμω εκεί θα μεταφερόντουσαν οι αψημαχίε, οι κοινοβουλευτικέ. Έχετε δίκιο σε αυτό. Είναι μια είναι μια, είναι, μια, είναι, μια, είναι μια, είναι, μια, σωστή κριτική αυτή. Είναι μια σωστή επιφύλαξη αυτή. Από την άλλη μεριά όμως, Ενδεχομένω να έδινε πια και την ασφάλεια που πρέπει να έχει μια επιστημονική επιτροπή, γιατί ξέρετε ότι και οι ίδιοι, πια κατά κάποιο τρόπο, φαίνεται από τι δημόσιε δηλώσει του ή από τι διαχειρήσει που κάνουν, ότι ορισμένε φορέ έχουν και αυτή την απορία αν το επιστημονικό όργανο αυτό εισακούεται ή δεν εισακούεται. Νομίζω ότι αυτό, η, η ουσία θα ήταν να αναγνωρίσουμε στην Επιστημονική Επιτροπή ουσιώ, ουσιώδεις ε, αρμοδιότητες. Και υπ' αυτή την έννοια, ας πούμε, θα έπρεπε ενδεχομένω να δούμε και μια διεύρυνσή τη και με ανθρώπου οι οποίοι δεν συμμετέχουν αυτοί, αλλά είναι γνωσμένου ακαδημαϊκού και επιστημονικού κύρου. Πιθανώ, α πούμε, και ανθρώπου του επιστήμονε του εξωτερικού, έτσι ώστε να πηγαίναμε πια σε μια, ένα σήμα ότι εδώ έχουμε μια πολύ ισχυρή επιστημονική ομάδα και ότι ω πολιτική τάξη θα τη σεβαστούμε όμω. Δεν θα την εργαλειοποιήσουμε. Γιατί υπάρχει και η άλλη, ο άλλο φόβο, να το πω έτσι. Δεν πιστεύω ότι εργαλειοποιείται εύκολα, αλλά υπάρχει ο φόβο όμω ότι οι εισηγήσει πολλέ φορέ είναι έτσι. Στο κάτω-κάτω η κυβέρνηση θα κάνει αυτό το οποίο θα αποφασίσει, χωρί να λάβει υπόψη τη. Στις... Της... Λοιπόν, επειδή όλα αυτά πρέπει να φύγουν από τη μέση. Τέλο πάντων, για να επανέλθω όμω στο αρχικό ερώτημα, εμεί κάναμε τρει προτάσει. Ήδη πλέον είναι ενδεικτικέ οι προτάσει, οι οποίε δείχνουν ότι κινούμαστε κατά κάποιο τρόπο σε μια λογική, α πούμε, ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί η πανδημία ω σημαία πολιτική ευκαιρία. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά από την άλλη μεριά όμω δεν μπορεί να μην αναφερθεί ότι αυτή τη στιγμή το εθνικό σύστημα βρίσκεται, νοσοκομεία βρίσκονται στα όρια πια τη της, 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 της κρίση, ανοιχτή κρίση. Παρά τι προτάσει που κάνετε και παρά την κριτική την έντονη που ασκείται στην κυβέρνηση, επειδή είστε και άνθρωπο τώρα των δημοσκοπήσεων, δεν μπορώ να σα ρωτήσω ναι. τα ποσοστά ε, στι δημοσκοπήσει που δείχνουν και δεν παίρνω τη χθεσινή μόνο. Δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κολλημένο στα ποσοστά αυτά. Δεν ισχύει το Δεν είναι εισπρα... Δεν ήμουν από πολλά χρόνια τώρα πια. Ναι, δεν ναι, έχω ίσως, μια νόσο, εμπειρία. Τα, που... τα γνωρίζετε πολύ καλά εκ των ε, 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 Νομίζω ότι ζούμε μια άλλη εποχή όμω. Ζούμε μια εποχή όπου όπου οι, απόψει πολιτι... απόψεις και οι πολιτικές ιδέες και οι κοινωνικές στάσεις ε, πολλές φορές δεν, δεν, δεν εμφανίζονται, δεν καταγράφονται. Άρα δηλαδή, δεν σας φέρει... ανησυχούν οι δημοσκοπήσεις όχι, αυτή η δημοσκοπική κόπωση. Όχι, όχι, σαφέστατα δείχνουν, μια, δείχνουν μια, μια πραγματικότητα και σας είπα ότι όσο, όσο το επίκεντρο είναι η πανδημία φορές, οι κρίσεις, μεγάλες κρίσεις, πάντοτε πάντοτε, 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 την εκάστοτε κυβέρνηση. Έτσι, επομένως είναι αυτό. Ε, και, δηλαδή, δεν αφήνουν να, μετα, να μετατοπιστεί η συζήτηση σε όλο το εύρος των κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων και αυτό έχει μια επίδραση ας πούμε στη συγκυρία αρκετά ισχυρή και στις δημοσκοπήσεις που είναι καθαρά συγκυριακό εργαλείο το έχουν πάρα πολύ. Τώρα από την άλλη μεριά είναι γεγονός ναι, ότι, έχ, ότι έχουμε περάσει μια ιστορική φάση άλλ, άλλης μετεξέλιξης των, των στάσεων των ανθρώπων χάρη πριν από ένα, ενάμιση, δύο χρόνια δεν θα φανταζόμασταν ότι αυτοί οι οποίοι αρνούνται την επιστήμη, αρνούνται την έρευνα, αρνούνται την ανακάλυψη, αρνούνται, θα ήταν τόσο πολύ και με τόσες, ας πούμε, αν θέλετε, πλοκές συνομωσίας. Ναι, ε, το, πραγματικά, το, το, δίκιο. Έτσι δεν είναι. Επομένω, θέλω να πω, δηλαδή, ότι και οι δημοσκοπήσεις πια είναι ένα εργαλείο το οποίο έχει, κατά κάποιο τρόπο, ξεπεραστεί από την πολυπλοκότητα πια των σημερινών σχέσεων. Τι παρακολουθεί κανείς και πρέπει να τις παρακολουθεί. Αλλά νομίζω ότι η πραγματική γνώμη πια διαμορφώνεται με τελείω διαφορετικό τρόπο από αυτόν που, που, που παραδοσιακά με τα παλιά μα εργαλεία τη βλέπαμε. Επομένω, ναι, τι παρακολουθούμε, ναι, πρέπει να μα ανησυχούν εντό εισαγωγικών, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει και εμεί να κάνουμε τη δουλειά μα, δηλαδή να προσπαθήσουμε να διαβάσουμε την κοινωνία καλύτερα από ό,τι τη διαβάζαμε τα προηγούμενα χρόνια. Η διαμόρφωση αυτή των νέων συνθήκων, όπω λέτε, θα σα δώσει τη δυνατότητα να γίνει πράξη η πρόταση το όραμα, αν θέλετε, του κυρίου Τσίπρα για μια προοδευτική, μια δημοκρατική διακυβέρνηση. Θα το δούμε αυτό Και αν, και αυτό αν, τώρα... στο κίνημα, αν ναι. σας βγαίνουν τα κουκιά, ναι, με την ναι, απλή ναι, αναλογική. Ναι. Ε, και αν στο κίνημα αλλαγή υπάρχει κάποιος με τον οποίο μπορείτε να συμβαδίσετε ε, καλύτερα ε, και να γίνει εκείνος ο αρχηγός. Ε, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή... Όχι, δεν, δεν μπορώ να τοποθετηθώ σε αυτή την ερώτηση. Καταρχήν, πρώτα-πρώτα, διότι... Ε, είναι, θα, πιθα, όπως καταλαβαίνετε και εσείς θα εκλαμβανόταν σαν μία παρέμβαση αυτό όμως που για παράδειγμα ο κύριος Λεβέρους έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν, δεν συνεργάζεται με το ΣΥΡΙΖΑ εγώ πιστεύω ότι όποιο και να είναι κοιτάξτε οι εκλογές δημιουργούν άλλα δεδομένα οι εκλογές τι, τι ξέρουμε για τις εκλογές ας πούμε, αν, αν εξακολουθεί κάτι να ισχύει <laughs> από αυτά που ξέραμε είναι ότι οι εκλογές αποτελούν πάντοτε την εκαθάριση της προηγούμενης Περίοδο. Είναι, μια, είναι σαν, όπως κάνει ο λογιστής, κάνει μια εκαθάριση όλων των παλιών εκκρεμωτήτων και σου δίνει μια εικόνα από την οποία μπορείς να προχωρήσεις παραπέρα. Είναι αυτό, πλέον, που λέγανε παλιά, το κόσμο μαυρίζει, δεν ψηφίζει. Ναι, αλλά διαμορφώνεται όμω μια καινούργια πραγματικότητα. Βέβαια. Μαύρη, άσπρη, γκρι, <laughs> δεν έχει σημασία, αλλά διαμορφώνεται μια καινούργια πραγματικότητα η οποία βάζει όλου πια σε, 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 νέα δεδομένα και σε, άρα και σε νέε συνθήκε. Επομένω, νομίζω ότι εμεί αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να να επιταχύνουμε λίγο, ας πούμε, της, την προσπάθεια. Και εγώ δεν ακού, ακούω Βερεσέ, μάλλον, για να το πω διαφορετικά. Και κόμματα και, και απόψει οι οποίε λένε ότι αποκλείω να συνεργαστώ με τον ΤΑΔΕ σε, πίπεδο, σε μια, στο πεδίο μια προοδευτική διακυβέρνηση. Όταν θα βρεθούμε μπροστά σε αυτό το, το συγκεκριμένο πρόβλημα, τότε είναι βέβαιο ότι πολλοί, πολλοί θα, ανατρα, θα, θα, θα αλλάξουν ή θα αλλοιώσουν τι σημερινέ βεβαιότητε. Αλλά αυτό που εμείς πρέπει να κάνουμε από σήμερα είναι να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση, να έχουμε ένα πρόγραμμα δεσμευτικό, καθαρό, διαφανές. Εγώ θα λέγα και με τη συμμετοχή της κοινωνίας, κοινωνικών οργανώσεων, συνδικα... συνδικάτων, δικτύων, κοινωνικών δικτύων, διότι κανείς δεν γνωρίζει τις απαιτήσει περισσότερο από ό,τι γνωρίζει η ίδια η δρόσα κοινωνία, Επομένω, αν εμεί κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση και αποκομματικοποιήσουμε και αυτό το αίτημα, το αίτημα να υπάρχει δηλαδή μια προοδευτική διακυβέρνηση, δεν υπάρχει για τα κόμματα, υπάρχει για του ανθρώπου. Ε, δηλαδή, αν μπορέσει να μετουσιώσει στην πράξη και κατανοητά ότι η πολιτική είναι για του ανθρώπου και όχι για τι γραφειοκρατίε ή τα πολιτικά ε, επιτελεία, να το πω έτσι, και τα κόμματα, τότε ναι, θα έχουμε ας πούμε μεγαλύτερε πιθανότητε η απλή αναλογική να οδηγήσει σε μια προοδευτική διακυβέρνηση. Αλλά με δεσμευτικό πρόγραμμα, με εγγυήσει ότι θα εφαρμοστούν αυτά, με μέτρο, έτσι δηλαδή ότι αυτό που θα πει θα είναι και εφαρμόσιμο. Όλε αυτέ οι προδιαγραφέ εμεί πρέπει να τι θέσουμε στην... και στα κόμματα και στην κοινωνία πάνω απ' όλα. Και νομίζω ότι αν το κάνουμε αυτό, ναι, τότε τα δεδομένα την επαύριο των εκλογών θα είναι διαφορετικά. Μάλιστα. Κύριε Βερνοδάκη, να σα ευχαριστήσουμε πολύ και για την σας παρουσία σα είπατε και να περάσουμε να δούμε και το βίντεο με τους συζητητές από την ε, συζήτηση της εξεταστικής. Για χειραγώγηση τη κοινή γνώμη από κατευθυνόμενα μέσα μαζική ενημέρωση και δημοσκοπήσει, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Κατρούγκαλο. Δεν είναι λίστα πέτσα, είναι λίστα μιτσοτάκι. Πρόκειται για μια πρωτοφανή επιχείρηση χειραγώγηση του τύπου, με ένα διπλό σκοπό, αφενό να χτιστεί ένα προφίλ για τον Πρωθυπουργό με εκφράσεις των οποίων η Φεδρότητα δεν έχει προηγούμενο. Έχει ονομαστεί ο Πρωθυπουργό Τσιτάχ, Αστερισμός, Τσόρτσιλ, Κένεντι, Μωυσής. Η δεύτερη σκοπιμότητα είναι προφανώς fake news τα οποία παράγονται σε αυθονία με την κυβέρνηση να μην ελέγχονται και να περνούν ω αλήθειε. Ο ΣΥΡΙΖΑ στοχοποιεί τα μέσα ενημέρωση και τι εταιρείε δημοσκοπήσεων επειδή αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Απάντησε ο εισηγητή τη Νέα Δημοκρατία, Δημήτρη Κερίδη. Το κείμενο τη πρόταση για σύσταση Εξεταστική Επιτροπή είναι ακραία προσβλητικό για του Έλληνε δημοσιογράφου, του οποίου η Λίβδη χαρακτηρίζει ω υπόδουλο στην κυβερνητική εξουσία. Αυτή είναι μια βαθύτατα αντιδημοκρατική και επικίνδυνη αντίληψη. Η στοχοποίηση των δημοσκοπήσεων δεν θα αλλάξει τις δημοσκοπήσεις. Και η στοχοποίηση των μέσων ενημέρωσης δεν θα ανατάξει την πολιτική μοίρα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ελληνικός λαός δεν καταψήφισε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τρεις φορές το 19, επειδή κάποιοι δημοσιογράφοι τον παραπλάνησαν. Για υποκρισία της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ έκαναν λόγο οι συγγητές των κομμάτων της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης. Πρωτοστατήσαμε στη δημιουργία εξεταστικών ή άλλων επιτροπών για τη διερεύνηση υποθέσεων. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ ω κυβέρνηση δεν ακολουθήσατε το μεταρρυθμιστικό δρόμο που εμεί ανοίξαμε. Επιλέξατε την μέθοδο του ελέγχου των θεσμών και των λειτουργιών του και τον περιορισμό τη ελεύθερη και αμερόληπτη ενημέρωση. Με την τροπολογία του Κουκουέ, το ζήτημα τη λίστα Πέτσα λινότανε νομοθετικά μέσα σε πέντε μέρε. Την απορρίψατε. Αυτή ήταν η στάση σας. Υπήρχαν διατάξεις και προβλέψεις μέσα στην τροπολογία που ξεβόλευαν και τους μεν και τους δε. Οπότε τι, τι επικράτησε στο τέλος? Η δικοματική πολιτική ομερτά. Συμφωνούμε με το αίτημα για τη συγκεκριμένη εξοδοσιαστική αν και θεωρούμε πως δεν θα καταλήξει πουθενά όπως δεν κατέληξε καμία άλλη. Εάν υποθέσουμε βέβαια καλοπροαίρετα πως δεν πρόκειται για συμπεγνία της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση. Η Βουλή συνεδριάζει δίθεν στο πλαίσιο της δημοκρατικής νομιμότητας όταν το τρίγωνο Μητσοτάκης ΑΕ, Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης, Εταιρείες Δημοσκοπήσεων έχουν εν της πράγμαση ακυρώσει κάθε πλαίσιο δημοκρατικής νομιμότητας. Το λόγο στην Ολομέλεια έλαβε και ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Η έρευνα αυτή πρέπει να καταδείξει τα μεγάλα δημοκρατικά ελλείμματα και τις τομές που απαιτούνται στη δημοκρατία μας. Ασφαλώς, πρέπει να απαντηθεί το ποια ήταν και είναι η διαδικασία ανάθεσης υπηρεσιών ενημέρωσης και πρόληψης κατά της πανδημίας COVID-19. Είναι πρόδειλο ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εργαλοποίησε την πανδημία με τις αδιαφανείς λίστες πέτσα για να εξασφαλίσει την ευνοϊκή αντιμετώπιση στο μηδιακό πεδίο. Με την έναρξη τη συνεδρίαση, τέθηκε από την πλευρά τη Νέα Δημοκρατία πρόταση για διεύρυνση τη χρονική περίοδου τη Εξεταστική Επιτροπή, η οποία προκάλεσε την αντίδραση των υπολείπων κομμάτων. Ο πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία και πρωθυπουργό αντιπρότεινε τη διεύρυνση του χρόνου τη Επιτροπή από το 2015, καθώ επίση και την εντολή της στην Επιτροπή να είναι σε ουδέτερο, με γλώσσα ουδέτερη, ώστε να μην έχουμε λήψη του ζητουμένου και να έχουμε το αποτέλεσμα του πορίσματο από την ίδια την εντολή τη Επιτροπή. Αν η Νέα Δημοκρατία είχε πράγματι κατά νου να ζητήσει την σύσταση μια τέτοια εξεταστική επιτροπή, θα το είχε ήδη κάνει. Όλα αυτά γίνονται στην πραγματικότητα χάρην εντυπώσεων μια κοινοβουλευτική ομάδα και μιας κυβέρνηση η οποία βρίσκεται σε άμυνα. Αυτά τα πράγματα κύριε Θεοχάρη είναι αστεία. Δυστυχώ είναι αστεία. Ελάτε στην Επιτροπή που θα φτιάξει η Βουλή να ψηφιστεί, να πείτε τη γνώμη σα και να διευρύνετε τα αντικείμενό τη. Μέσα από την πρώτη στιγμή που κατατέθηκε η πρόταση από το ΣΥΡΙΖΑ, με ανακοίνωση του κόμματο, βάλαμε θέμα ότι πρέπει να πάει και πιο πίσω. Και όχι από το 2015, αλλά από το 2011. Φυσικά στην πράξη αυτή η θέση που είπαμε απορρίφθηκε από όλα τα κόμματα. Το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί δεν το κάνατε γραπτό ή πιο επίσημα τόσο χρόνο που είχαμε μπροστά μα για να προετοιμαστούμε για τη σημερινή ημέρα. Άρα αυτό τι δηλώνει. Δηλώνει μια υποκριτική στάση από την πλευρά σα. Σαφέστατα και θα πρέπει να διερευνηθούν διαχρονικά οι ευθύνε, αλλά δεν είναι η ώρα ούτε η στιγμή να προσπαθεί η κυβέρνηση για μία ακόμη φορά να αποπροσανατολίσει. Στη συζήτηση παρενέβη και ο πρώην πρόεδρο τη Βουλή, Νίκο Βούτσι. Πρόκειται περί πολιτικής παρέμβασης, ακριβώς για να απονευρωθεί και να απονομοποιηθεί ίσως και η, η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ως εκ τούτου είναι απολύτως απαράδεκτη. Του βασικού άξονε του προσχεδίου για την ανάπτυξη τη Τράκη και τη Ανατολική Μακεδονία συζήτησε η αρμόδια επιτροπή τη Βουλή, με την κυβερνητική πλευρά να μιλάει για μια πολύ σημαντική προσπάθεια που δίνει λύσει στα σύνθετα προβλήματα τη περιοχή και τον ΣΥΡΙΖΑ να κάνει λόγο για προχειρότητα και έλλειμμα στρατηγική. Την Εθνική Στρατηγική για την Ανάπτυξη τη Τράκη και την Επίλυση των Θεσμικών Ζητημάτων που υπάρχουν στην περιοχή, λόγω τη ιδιαιτερότητά τη, συζήτησαν τα μέλη τη Αρμόδια Επιτροπή τη Βουλή με τη Νέα Δημοκρατία να χαρακτηρίζει το σχετικό προσχέδιο ως μια πολύ σημαντική προσπάθεια και το ΣΥΡΙΖΑ να κάνει λόγο για προχειρότητα και έλλειψη στρατηγικού χαρακτήρα. Το προσχέδιο που έχετε λάβει και έχετε μελετήσει θα δείτε ότι βασίζεται ακριβώ σε ό,τι έχουμε πει σε αυτήν την Επιτροπή όλον αυτό τον καιρό. Αναγνωρίζει τον ιδιαίτερο πολυμορφικό, πολυπολιτισμικό και γεωγραφικό χαρακτήρα της περιοχής της Στράκης και αποτυπώνει το πολυσχεδές πλέγμα αλληλεξαρτώμενων παραγόντων που συμβάλλουν στην ποιότητα και την ανάπτυξη της περιοχής. Δεν μπορούμε να έχουμε συνενέσεις ακριβώς γιατί εκφράζουμε ως πολιτική χώρη διαφορετικές πολιτικο-οικονομικές λογικές. Αυτή ήταν η βασική δυσκολία στο να μπορέσουμε να καταλήξουμε, η αδυναμία στο να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κοινό αναπτυξιακό πρόγραμμα, ακριβώς γιατί δεν είναι εύκολο να συντεριάξουν οι διαφορετικές πολιτικές και ιδεολογικές μας αφετηρίες. Του βασικού άξονε του προσχεδίου παρουσίασαν οι δύο συγητέ Θόδρο Ρουσόπουλο για τα θεσμικά θέματα και ο Δημήτρη Κερίδη για τον αναπτυξιακό χαρακτήρα τη Τράκη. Με προτάσει όπω η δημιουργία θεσμικών φόρουμ διασυνοριακή και διαβαλκανική συνεργασία, με επίκεντρό του τον πολιτισμό, τη διασυνοριακή ασφάλεια, την ευρύτερη κοινωνική και οικονομική εξωστρέφεια, Επιτυγχάνεται η αναπτυξιακή δυναμική που επιθυμούμε μακροχρόνια να εμφυσίσουμε στην περιοχή. Δεν γίνεται να μιλήσουμε για ανάπτυξη, ανταγωνισμό και οικονομική και κοινωνική ευημερία, αν δεν μιλήσουμε για κίνητρα σε μια περιοχή που έχει όλα τα στοιχεία της ευαλωτότητα είναι παραμεθόρια, είναι και ορεινή, έχει ένα κατακεφαλήν εισόδημα πολύ κάτω από τον εθνικό μεσόωρο και από τα χαμηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει τα προβλήματα της μεθοριακότητας, έχει πάρα πολλά. Στα προβλήματα που αφορούν στη μουσουλμανική μειονότητα αναφέρθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΖΑ, Χουσέιν Ζεμπέκ. Στα θεσμικά βλέπω ότι κανένα θετικό βήμα ή προς την επίλυση των προβλημάτων. Δηλαδή και να βγει και το ΑΣΕΠ πάλι θα είναι διορισμό ο μουφτή. Δηλαδή, θα είναι διορισμένος ο μουφτή. Αυστηρή κριτική στο προσχέδιο άρθρωσε το ΚΚΕ, ενώ η ελληνική λύση αναφέρθηκε στο θετικό πρόσημο του προσχεδίου. Η Θράκη είναι ίσω το πιο εμβληματικό παράδειγμα στη χώρα μα για το τι σημαίνει και για το πώ εκδηλώνεται η ανισομετρία της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Νομίζω ότι είναι, έχει μια προοπτική. Ε, αυτό το προσχέδιο για να μπορέσουμε επιτέλου να, μην ε, να αποτινάξουμε λάθη του παρελθόντος και να βάλουμε σωστέ βάσει για την ανάπτυξη του γεωγραφικού διαμερίσματος τη Τράκη και τη Ανατολική Μακεδονία. Να καλωσορίσουμε στο σημείο αυτό στην πρωινή επισκόπηση τον κύριο Βασίλη Υψηλάντη, βουλευτή Δωδεκανήσων τη Νέα Δημοκρατία. Καλή σα μέρα, κύριε Υψηλάντη. Καλημέρα και από μένα, κυρία Κάσου. Καλημέρα, Καλημέρα σας. Βλέπουμε η κατάσταση στην Αττική με την πανδημία είναι πάρα πολύ δύσκολη, το ίδιο γίνεται και στη Βόρεια Ελλάδα. Η κατάσταση στα νησιά μας ποια είναι, στη Ρόδο, στα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Νομίζω ότι η κατάσταση στα νησιά είναι αρκετά καλή αυτή την περίοδο ακόμα και ευελπιστούμε ότι θα προχωρήσουμε έτσι και στο μέλλον και πιστεύω ότι... Ε, οι προϋποθέσεις οι οποίες μπαίνουν για τα νησιά είναι βίωνες σε πολλούς τομείς. Έτσι για να πάρουμε λιγάκι και την κατάσταση την πραγματική. Βλέπουμε ότι διάφορα μέτρα τα οποία μπαίνουν σε ισχύ και αφορούν την νησιωτικότητα από την αυτοπλοεία, στο περιβάλλον, στα θέματα υγείας. Υπάρχει μία σαφής πρόοδος που βέβαια... Αφενό, μεν οχυρώνει τα ίδια τα νησιά, τα οποία είναι η ψυχή τη χώρα, η ψυχή τη Ελλάδα, αλλά συνάμα ε, οχυρώνει και μία πλουτοπαραγωγική, αν θέλετε, πηγή που είναι ο τουρισμό και ο οποίο προσφέρει τόσα πολλά στο ακαθάριστο εθνικό μα προϊόν. Γύρω στα 12 δι ε, υπολογίζει ο κ. Κεκίλια από ε, ό,τι είπε χθε τα έσοδα για τον ε, τουρισμό για τη χρονιά που μα πέρασε, για τη χρονιά που έρχεται. Κοιτάξτε, ήδη ο στόχος αυτός και σε μερικές περιοχές όπως ας πούμε η περιοχή η δική μας η Ρόδος και κάποια άλλα νησιά σε έσοδα έχει υπερβεί ακόμα και το 19. Εδώ μιλάμε για μέσους όρους εθνικούς που μετά από μια τέτοια κρίση η Ελλάδα πρωταγωνίστησε, δείχνει το comeback στον τουρισμό διεθνώς. Και βεβαίως οι προβλέψεις ακόμα δεν έχουμε κλείσει, ακόμα έρχονται ε, τουρίστες στα νησιά από κάποιες περιοχές. Ε, βέβαια, ολοκληρώνεται η περίοδος η τουριστική, ήδη έχει επιμηκυνθεί ε, σας κάτω αρκετά. κάτω είναι και ο Νοέμβριος είναι αρκετά, τουριστική, τουριστικός μήνας. Ο Νοέμβριος έκλεινε τις πρώτες μέρες συνήθως, τώρα έχουμε μία παράταση μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου. Ε, αυτές τις μέρες δηλαδή ολοκληρώνεται, είναι πάρα πολύ θετικά θετικές οι προοπτικές αυτές και βεβαίως εάν όλα καλά πάνε σε σχέση με την παγκόσμια κατάσταση σε όλες τις εκφάνσεις της πιστεύω ότι το 22 θα είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή χρονιά και τουριστική χρονιά. Έχετε μιλήσει με τον κύριο Κεκκίλια γιατί είχαμε δύο εμπορικές εκθέσει, διεθνεί εκθέσει σε Παρίσι και Λονδίνο. Ναι. Τι πρόπτικε υπάρχουν για, για ε, τη Ρόδο και ήδη για την Ελλάδα. Οι προκρατήσεις είναι θετικές. Ε, βεβαίως ε, αν θέλετε θα ξέρουμε στις αρχές του, του χρόνου ε, πώς θα κοιμανθεί πάνω κάτω η επόμενη χρονιά. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία ε, από τις εκτιμήσεις που γίνονται από τουριστικούς παράγοντες διεθνώς, το 22 θα είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά, το 23 Πιστεύουμε ότι θα είναι η κορύφωση, αν θέλετε, σε αυτή την εξελιχτική πορεία του ελληνικού τουρισμού να περάσουμε και σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται με τα Greco Islands και τα, τα πράσινα νησιά. Είδαμε στη Χάλκι ότι ξεκίνησε όλη αυτή η προσπάθεια. Ε, πώς υποδέχτηκαν οι κάτοικοι όλο αυτό το το σχέδιο? Ακούστε να δείτε. Είναι αλήθεια ότι ε, όλη αυτή η προσπάθεια η οποία γίνεται για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής στη χώρα μας, ε, έρχεται να εμπεδοθεί στους κατοίκους και ιδιαίτερα πειραματικά σε μικρότερα νησιά με διάφορες πρωτοβουλίες οι οποίες λαμβάνονται, τέτοιες, ώστε να υπάρξει καταρχάς μια περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση από πλευράς των κατοίκων και σιγά σιγά αυτό να εξελίσσεται. Είδαμε το παράδειγμα της Αστιπάλεας πριν λίγους μήνες όπου... Εκεί πέρα η Volkswagen έχει εφαρμόσει και κάνει ένα πρόγραμμα σχετικά με τα ηλεκτροκινούμενα αυτοκίνητα. Οι κάτοικοι και εκεί το έχουν αγκαλιάσει και πρόσφατα στην Χάλκη και με τη Citroën αλλά και με την κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού πάρκου το οποίο μπορεί να προσφέρει μία αυτοτέλεια ενεργειακή στο ίδιο το νησί θα φτάσουν οι κάτοικοι της σχετικά με, την, με το κόστος της ενέργειας να έχουν μηδενικούς λογαριασμούς και βεβαίως σε περιόδους που το νησί δεν έχει αυξημένη παρουσία, δεν έχει αυξημένο αριθμό ανθρώπων που ζουν και βιώνουν εκεί, να προσφέρει σε, σε, από πλευρά ενέργεια και στη Ρόδο. Mm -hmm. Α, όλο αυτό λοιπόν το σύστημα το οποίο το είδαμε να εγγενιάζεται και να παρουσιάζεται και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό δημιουργεί μια αισιοδοξία. Καταρχά, ότι οι Έλληνε μπροστά σε αυτή τη μεγάλη κρίση είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένοι, ότι μπαίνουμε σε όλα αυτά τα θέματα περισσότερο ενημερωμένοι και βεβαίως από μια κυβέρνηση η οποία και σε αυτό το επίπεδο σχεδιάζει και εφαρμόζει πάρα πολλά και σημαντικά. Ο τουρισμός μπορεί να γίνει ο μοχλός ενίσχυσης των σχέσεών μας με την γειτονάχωρα με την Τουρκία, δεδομένου ότι είστε και πολύ κοντά εκεί. Ε, θεωρώ ότι, και θα το πω άλλη μια φορά, ότι οι κάτοικοι των νησιών μας με τους κατοίκους των παραλίων της Τουρκίας διατηρούν άριστες και φιλικότατες σχέσεις. Εκεί που εμπλέκεται η αλαζονία της τουρκικής πολιτικής, τα πράγματα χαλάνε. Και βεβαίως εμείς όσον αφορά τα εθνικά μας θέματα δεν πρέπει να έχουμε κανένα, καμία υποχωρητικότητα στο οτιδήποτε. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι ε, θα πρέπει να συνεχίσουμε να αναζητούμε ε, λύσεις στα ζητήματα τα οποία θέτουμε και ότι είναι αυτά τα οποία υπάρχουν και είναι συγκεκριμένα από πλευράς εθνικής και από την άλλη πλευρά να αναζητήσουμε διεξόδους ε, συνεννόησης και συνεργασίας. Αυτό νομίζω αυτή την περίοδο θα γίνει στη Σμύρνη, μεταξύ των δύο Υπουργείων του Ελληνικού και του Τουρκικού σχετικά με τον τουρισμό και τα περιθώρια μιας ευρύτερης και συνεχόμενης προσπάθειας για συνεργασία. Πρέπει να πω ότι πραγματικά τα νησιά μας με τις ιδιαίτερα τις επισκέψεις από την άλλη πλευρά σκαφών τους θερινούς μήνες α, έχουν μια αντινάμωση πραγματική του, του τουρισμού τους και του τουριστικού προϊόντος α, και θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια στον τομέα του τουρισμού να αναπτυχθούν περαιτέρω οι σχέσεις με την γη Επειδή Βρέθηκα αγορά. το καλοκαίρι για λίγες μέρες στα μέρη σας, διαπίστωσα από πρώτο χέρι το το πώ περίμεναν τα γιότ που λέτε των, των, Τούρκων στη Σύμη για να ναι. ενισχυθεί και εκεί ο τουρισμό. Όπω διαπίστωσα και το υψηλό φρόνημα που υπάρχει εκεί στου Ακρίτε. Και μου λέγανε ότι εσεί περισσότερο του φοβάστε εσεί στην Αθήνα παρά εμεί εδώ. Είναι πράγματα ξεκάθαρα ε, στη σκέψη μα και στο φρόνημά μα. Αυτά άλλωστε τα βιώνουμε. Έχουμε βιώσει και καταστάσει έντονε, τουλάχιστον οι παλαιότεροι από το 1974 και μετά. Αλλά αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε είναι ότι επίσης βιώνουμε και την επικοινωνία αυτή την οποία έχουμε τους τουριστικούς μήνες λόγω της γυτνίασης. Αυτό το οποίο περίμεναν έντονα οι νησιώτες τους καλοκαιρινούς μήνες ήταν το άνοιγμα του να λόγω του COVID. Και αυτό πραγματικά έδωσε μία άλλη πνοή και μία άλλη προοπτική για μένα προσωπικά το θέμα του γιώτιν και του θαλάσσιου τουρισμού είναι μίζωνος σημασίας. Θεωρώ ότι η χώρα μας είναι τόσο πλούσια λόγω της θάλασσας που δεν το εκμεταλλεύεται στο βαθμό που πρέπει και οφείλει να το εκμεταλλευτεί. Γίνονται προσπάθειες, θεωρώ ότι θα πρέπει να τις αυξήσουμε και θα πρέπει τον θαλάσσιο τουρισμό σε όλη τη διάσταση, σε όλη Τη διάσταση να τον αναπτύξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τι παραπάνω πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει, Πρέπει να επαναπροσδιοριστεί ενδεχομένω η μείωση των συντελεστών έμεση φορολογία του ΦΠΑ στο τουριστικό τομέα και στα νησιά θεωρώ ότι είναι, δύο, είναι καλό, πολύ καλό το ερώτημά σα. Περισσότερο είναι τα, ακτοπλοϊκά. Θα πρέπει να, το, να, να απαντηθεί ε, διακριτά όμω. Το ένα έχει να κάνει όσον αφορά την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού με τη βελτίωση των υποδομών των λιμενικών, των χώρων υποδοχή, των χώρων ελέγχων, οι πύλες εισόδου και εξόδου της χώρας έχουμε πάρα πολλά νησιά τα οποία οφείλουμε και πρέπει να διατηρούν οι μαρίνες βέβαια και ούτω καθεξής το άλλο το θέμα το οποίο θέτεται είναι ότι η... το αυξημένο μεταφορικό κόστος το οποίο έχουν τα νησιά σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα δημιουργεί μια τέτοια αν, α... α... η οποία Uh, δεν μπορεί να uh, καλυφθεί διαφορετικά παρά μόνο με ένα οριζόντιο μέτρο. Είναι ένα μέτρο το οποίο έχει κάνει δεχτό και η Ευρώπη. Είναι ένα μέτρο το οποίο μας έχει δώσει η Ευρώπη uh, ως εργαλείο και το απεμπολίσαμε το 2015 με το τρίτο μνημόνιο, uh, που έχει να κάνει με την φορολογία και ειδικότερα με την έμειση φορολογία, δηλαδή το ΦΠΑ το μεγάλο κόστος είναι αυτό το οποίο εκτινάσει, αν θέλετε, τη ζωή, το κόστος ζωής στα νησιά. Χαρακτηριστικά, λέω πάντοτε, δεν είναι δυνατόν ο Κασιώτης, ο άνθρωπος στην Κάσο ή στο Καστελόριζο, που ήδη το προϊόν που φτάνει εκεί έχει ένα υπέρμετρο κόστο να πληρώνει 24% ΦΠΑ. Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι ένα μέτρο νησιωτικής πολιτικής το οποίο μπορεί να α, αντέξει ε, εάν δεν, αλα... να, 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 αν δεν αλλάξει. Και αν δεν αλλάξει, μόλις ακριβώς οι συνθήκες το επιτρέψουν, ενώ μόλις δημιουργηθεί ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος. Και το λέω αυτό διότι θα πει κανείς, τώρα δεν μπορεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας άμεσα να το κάνει. Η Νέα Δημοκρατία έχει ήδη δώσει πάρα πολλές φορολογικές ελαφρύνσεις στον Έλληνα. Βιώνουμε κάποιες άλλες καταστάσεις και το γνωρίζουμε και το βλέπουμε σε πολλές, σε πολλές φορολογίες. Απ' την άλλη, γιατί η Ρόδος έχει γίνει απαγορευτική για τους Έλληνες. Εγώ έβλεπα όλο ξένος εκεί, Έλληνες να υπηρέχουν και όταν το συζήτησα το θέμα λέει «Μια τετραμελής οικογένεια για να έρθει τη Ρόδο θέλει 600 ευρώ μόνο τα εισιτήρια». Ακριβώς. Είναι κάτι άλλο το οποίο έρχεται να μπει στην συζήτησή μας. Ε, υπάρχει ένα υψηλό κόστος ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, ειδικά για τους Έλληνες. Ε, υπάρχει μία, αν θέλετε, ειδικά στα αεροπλάνα υψηλό κόστος για να έρθει κάποιος στη Ρόδο. Υπάρχει ο αντίλογο. Όποιο θέλει να το προγραμματίσει, μπορεί να το κάνει. Εννοείται το ότι τον... είναι θέμα προγραμματισμού όπω κάνουν α ακριβώς, οι. Ακριβώ. Να το τουρίστες. προγραμματίσει έτσι ώστε έγκαιρα να κλείσουν κάποια εισιτήρια προκειμένου να επισκεφθούν. Τη Ρόδο ή την ΚΟ ή τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, τι περιόδου. Αυτό είναι για τον τουρίστα. Αν εγώ ήμουν ε, Ροδίτη και ήθελα. Για τους Ζούσα στην Αθήνα για και ήθελα να δω την περιουσία. Είναι αλήθεια ότι είναι ε, μεγάλο το ζήτημα. Εγώ προσωπικά ω βουλευτή και στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου το έχω θέσει από την αρχή τη ε, θητεία τη βουλευτική. Έχω κάνει σχετική ερώτηση. Και δεν σας κρύβω ότι ε, στο θέμα είχε εισχωρήσει και η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Όμως ο κορονοϊός από την άλλη πλευρά, ο οποίος φέρνει τα αλλαγές τεράστιες, το κόστος το οποίο εκτινάσεται λόγω του, στην ενέργεια στα πάντα, θεωρώ ότι δημιουργεί πραγματικά δυσκολότερα και νεότερα δεδομένα, τα οποία δεν ευνοούν αυτή την περίοδο, ώστε να υπάρχουν δραματικές βελτιώσεις και στους τομείς αυτούς. Πρέπει όμως κάποια από αυτά τα πράγματα να τα συγκροτήσουμε και πιστεύω ότι η κυβέρνηση όσον αφορά το κόστος το οποίο προκαλείται αυτή την ώρα η ακρίβεια η οποία έρχεται λόγω του COVID, λόγω της ενεργειακής κρίσης και η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο θεσμικό επιτροπής θα προχωρήσει σε τέτοια μέτρα έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες και τα ζητήματα τα επιμέρους τα οποία θέτουμε όσον αφορά τον τουρισμό αλλά κυρίως τα θέματα βασικά του κόστους ζωής όπως έχει να κάνει με τη διατροφή, όπως έχει να κάνει με την ενέργεια την οποία πληρώνουμε κτλ. Να έρθει να ενισχύσει ειδικότερα τα ευάλωτα νοικοκυριά αλλά και με τις αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται και θα ληφθούν, να βελτιώσει την κατάσταση έτσι ώστε να ξεπεράσουμε το πρώτο δύσκολο εξάμεινο που κατά τους ειδικού είναι μια περίοδος η οποία θα είναι περίοδος κρίσης στον τομέα της ακρίβειας. Με την ευκαιρία να πούμε ότι σήμερα το βράδυ ή αργότερα αύριο το πρωί Τρίτη αναμένεται η αυριο το πρωι υπουργική απόφαση για το επίδομα θέρμανση. Ναι, είναι και το επίδομα θέρμανση, το οποίο πιστεύω ότι θα προχωρήσει, αλλά είναι και η επιδότηση στην ηλεκτρική ενέργεια, είναι όλα αυτά τα οποία θα δούμε στου λογαριασμού. Είναι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θα καλυτερεύσουν όσο το δυνατόν και μέσα στα πλαίσια τα οποία επιτρέπουν οι συνθήκε την καθημερινότητα του Έλληνα και είναι το στίχημα το μεγάλο το οποίο δίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του σε αυτούς τους τομείς ότι παρακολουθεί στενά, παρακολουθεί με τρόπο αν θέλετε μοναδικό στρατηγικά και με σχεδιασμό τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας και οι απαντήσεις οι οποίες δίδονται ικανοποιούν συνήθως το μεγαλύτερο ποσοστό των, των, Ελλήνων, των συμπατριωτών μας. Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, να σας ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε για πολύ για και κύριε Ψηλάτη που σας σήμερα μαζί πάρα πολύ για την ωραία κουβέντα που κάναμε, για τα νησιά μας. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα και πολλές προοπτικές, οι οποίες ε, θεωρώ ότι είμαστε σε θέση και να τις πετύχουμε. Εσεί δεν θέλετε ε και επίδομα θέρμανση και έχετε καλό και ανέφερε. Είναι να μείνει στο χρόνο. Και η αλήθεια είναι ότι στη ρόδο τουλάχιστον ακόμα και τώρα οι παραλίε είναι πρόσφατη με κόσμο που πηγαίνει και κάνει τον μπάνιο του. Έχουμε πραγματικά πολύ καλού καιρού. Είστε τυχεροί λοιπόν. Και αυτό που λένε και το μαραξέντη. Και είναι και μια πρόκληση για να δούμε και το λεγόμενο θέμα τη επιμήκυση του τουρισμού. Δεν είναι δυνατό να δουλεύουμε έξι μήνε για να τρώμε δώδεκα μήνε. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει οριστικά να, και αμετάκλητα. Να δείτε λίγο και το θέμα, γιατί στην παλιά πόλη, για να πω την αλήθεια, απευθύνεται καθαρά σε, σε τουρίστε. Το φαγητό δεν ήταν και τόσο καλό και μάλιστα σημειώναν πάνω για Έλληνε. Έχει όμω και πάρα πολύ καλά εστιατόρια. Βεβαίω έχει. Λίγωνο. Και πρέπει να πούμε ότι είναι τόσο πολύ πνευματική τροφή που μπορεί κανεί να πάρει μέσα από τη μεσονική πόλη τη ρόδου που ακόμα και ένα φαγητό έτσι ο λιγότερο καλό, διότι δεν έγινε η σωστότερη επιλογή, ε, δεν εμποδίζει στην ίσπραξη αυτού του μεγαλείου που εισπράττει κανεί περιδιαβαίνοντας τα μονοπάτια της ε, τα στενά δρομάκια της μεσονικής πόλης της Ρόδου. Η οποία Οι είναι οπέ... μοναδική και είναι βέβαια και μνημείο Μας κάνετε τώρα να θέλουμε να πάμε να το επισκεφτούμε πάντως στο νησί. Από πού βγήκε και... Οι ομπρέλες, Έχει πολύ στη Ρόδο. Οι, οι ομπρέλες και είναι ένα τομέα ο οποίο πρέπει να το δει και να το δούμε, διότι όσον αφορά τη φορολογία, είναι αν θέλετε ένα υπόλοιμα, ένα κατάλοιπο της περίοδου που η Ρόδο είχε τα φορολόγητα. Ναι. Υπήρχαν προϊόντα, σε πολλά αντικείμενα δεν υπήρχε η φορολόγηση και συνεπώ και οι Έλληνε αλλά και οι ξένοι επισκέπτε αγόραζαν πορσελάνες, ομπρέλες η ομπρέλα έχει παραμείνει και είναι ας το πούμε ένα πλέον έχει, έχει αναχθεί σε ένα ε, τοπικό προϊόν εξαγωγής να και έτσι θα πρέπει εσύ. να το δει η κυβέρνηση και από πλευράς ΦΠΑ έτσι ώστε να μπορεί να κρατηθεί αυτή αν θέλετε η παράδοση που υπάρχει στη Ρόδο Σας ευχαριστούμε πολύ Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε και πολύ. Εγώ. Σας Σας Καλή εβδομάδα. να στο σημείο αυτό να χαιρετήσουμε εμείς και εμείς να παραδώσουμε τις σκητάλη στη Βουλή και να σας ευχηθούμε να έχετε όλοι μια πολύ πολύ καλή μέρα. Καλή σας μέρα.